Γιατί αυτά τα 15 αιτήματα που ζητάς από τον Υπουργό καλύπτονται αμέσως με τα δύο πρώτα. Δηλαδή σου έκανε τα δύο πρώτα, είναι σαν να σου έκανε τα 15. Εγώ ρωτώ, γιατί να αρχίζω μία λίστα αιτημάτων και να έρχεται ο κάθε καλοπροαίρετος εισαγωγικά κρατεμένα υπουργός και να σου λέει τι, ξεκινώ από κάτω προς τα πάνω. Δεν ξεκινάω από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω. Ωραία, από τα 15, εγώ σας έκανα κύριε ας πούμε τα 7. Άρα, σαν πολιτεία έκανα το χρέος μου. Δικαιώνεστε. Αυτή είναι λογική. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε όλοι μας να είμαστε πιο ξεκάθαροι και να λέμε, ξέρετε κάτι, έχω 3 αιτήματα. Γιατί να σας πω κάτι από την εμπειρία μου. Περισσότερα από πέντε αιτήματα, κατ' εμένα, θεωρείται φλιαρία. Γιατί απολύτερο. Μέσα σε αυτά τα 5 αιτήματα μπορώ να λύσω όλα τα κάτω. Από τα 5 θέλει να μου λύσει τα 2, να μου λύσει τα 2. Όχι να πάω, ας πούμε, σε ένα σεντόνι αιτημάτων και να ξεκινάμε μετά να κάνουμε τα παζαρέματα και να λέει εγώ το 50% των αιτημάτων σας θα έκανα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει μάλλον να γίνονται. Όχι, δεν γίνονται. Δεν πρέπει να γίνονται. Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, πρέπει δίκιο. Κάποια στιγμή όλοι μας, μα όλοι μας, να σταματήσουμε να είμαστε ανηλικρινείς μεταξύ μας. Πρέπει να κερδίσουμε εκείνη την παλιά έγκλη που μιλούσαμε και αντί για υπογεγραμμένα συμβόλαια, συμβόλαιο ήταν ο λόγος. Ο λόγος τιμής. Mm-hmm. Εδώ καταργήσαμε πλέον το λόγο τιμής εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σιγά σιγά καταργούμε και ήδη και τα έγγραφα συμβόλαια. Γιατί πολλά από αυτά πηγαίνουν στα δικαστήρια και δεν έχουν και αποτέλεσμα. Εκεί φτάσαμε σήμερα. Άρα πρέπει κάποια στιγμή, αλλά τι, πρέπει και εμείς ως πολίτες. Αρεσκόμαστε ως Έλληνες να ακούμε ευχάριστα πράγματα, έστω και αν είναι ψέματα. Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει και εμείς ως απλοί πολίτες να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Πολύ καλά έκανε ο κύριος Παπανδρέου και έλεγε προεκλογικά, ξέρω εγώ, λεφτά υπάρχουν. Ρωτώ, κανένας μας από εμάς δεν μπορούσε να καταλάβει δηλαδή καλά, την παγίδα τώρα, που πέφταμε. Συγγνώμη τώρα αυτό, θα με συγχωρείτε κιόλας, αλλά το ξεκομμένο λεφτά υπάρχουν που πετάει τόσο εύκολα η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο Παπανδρέου δεν είπε ότι λεφτά υπάρχουν και τίποτε άλλο. Είπε πολλά από πίσω. Έτσι. Όταν είπε λεφτά, γιατί τώρα βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει μόνο αυτή την ατάκα του και τι λέει. Την αναδημοσιεύει, την αναμασάει. Λεφτά υπάρχουν. Δεν είπε αυτό το πράγμα καταρχήν ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν κάθομαι να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου εδώ τώρα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Βεβαίως, συμφωνώ. Λεφτά υπάρχουν και είναι αυτά της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής κτλ. Σε αυτό το πράγμα ο Γιώργος Παπανδρέου είχε απόλυτο δίκιο, ωραία, κύριε Τουλίκα. Ωραία. Διότι πράγματι με αυτή τη λογική λεφτά υπάρχουν. Ωραία. Το θέμα είναι όμως ότι χρειάζεται και τσαμπουκάς, χρειάζεται και πολιτική βούληση και πληγμή να μπορέσεις να μαζέψεις τα χρωστούμενα. Έτσι. Εγώ συμφωνήσω. Διότι όταν έχεις κάποια δισεκατομμύρια χρωστούμενα από τη φοροδιαφυγή, άντε ρε. Κύριε Λαζαρό, ο μεγαλύτερος... Βγάλε τα κομμάτια να πάνε να τα μαζέψουν. Ωραία, αφού έλεγε στον κόσμο προεκλογικά ότι υπάρχουν. Ωραία. Και εγώ σου λέω ότι ναι, υπάρχουν. Εγώ δεν διαφώνησα ποτέ σε αυτό που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ωραία. Διότι πράγματι λεφτά υπάρχουν. Ωραία. Ναι, αλλά πάνε ρε μάγκα και μάζευτα αφού υπάρχουν. Ο μεγαλύτερος οφειλέτης, κύριε Λαζάρο, είναι το ίδιο το κράτος. Όχι, δεν θα το έλεγα. Γιατί, αν πάρουμε τα ασφαλιστικά ταμεία, καταγεγραμμένα, τα μεγαλύτερα ποσά τα οποία οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία πέρασαν, περνάνε και θα περνάνε κρίση, είναι το ίδιο το κράτος. Πόσα χρωστάει η ΔΕΗ, πόσα χρωστάει ο ΟΤΕ, πόσα χρωστάνε, ας πούμε, διάφοροι άλλοι φορείς και οργανισμοί στα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν μπορούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία σε συνεργασία με το κράτος, αν θέλετε, να συστήσουν ένα ειδικό σώμα, όπως είναι το ΣΔΟΕ για παράδειγμα, για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, ένα άλλο ειδικό σώμα για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και τι εννοώ, γνωρίζετε, έχετε τη δυνατότητα να γνωρίζετε αυτή τη στιγμή πόσος κόσμος δουλεύει ανασφάλιστος, πόσα χρήματα δεν πηγαίνουν στα ταμεία και πόσοι εργοδότες αγνοούν τους λογαριασμούς που τους στέλνουν τα ασφαλιστικά ταμεία για να πληρώσουν τις εισφορές. Όλα αυτά
εάν μπορούσαν να εξαλειφθούν ή έστω να μειωθούν, θεωρώ ότι η οικονομική κατάσταση των ταμείων θα ήταν πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή και θα ήταν όλα τους βιώσιμα. Όμως δεν έγινε τίποτε ούτε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ούτε και προς την άλλη, αυτή της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Το μόνο που έγινε, να σας πω κάτι, ήταν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Βγήκε η κυβέρνηση ένα μήνα μετά τις εκλογές και μίλησε για τους γιατρούς του Κολονακίου, που είναι πώς είναι, 100 είναι, 50 είναι. Τόσο παραπάνω. Σώθηκε. Που δηλώνουν, λέει, 1000 ευρώ το μήνα εισόδημα. Ωραία, μπράβο, τους έπιασες αυτούς. Πού είναι οι υπόλοιποι? Μόνο αυτοί είναι δηλαδή. Άντε και άλλοι τόσοι στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το δέχομαι. Σύμφωνοι. Και μετά. Ορίστε. Κύριε Λαζαρού, επειδή μου ξεφεύγετε και φεύγουμε, ας πούμε, στα θέματα και καλά κάνετε και μου αρέσει πραγματικά αυτό το πράγμα, εγώ θα ξαναρθώ. Είστε συζητήσιμος, γι' αυτό εγώ πετάω σας πολλά ευχαριστώ. Θέματα για να τα σχολιάσω. Εγώ θα σας πω κάτι. Ορίστε. Εγώ χαίρομαι πραγματικά και θα πω ναι. Ωραία, είχε δίκιο ο Παπανδρέος, τα λεφτά υπάρχουν και εννοούσε, ας πούμε, τα λεφτά τα οποία χάνουν. Όχι, δεν το εννοούσε, το είπε ακριβώς έτσι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ορίστε. Εγώ ρωτώ όμως, γύρισε ο κύριος Παπανδρέου, έτσι, μαζί με όλο του το μηχανισμό, να πει, κύριε, ότι εγώ, από την επόμενη μέρα, όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους θα τους κάνω περικοπές. Το πέ, όχι. Εγώ ρωτώ και πάλι και απευθύνομαι σε όλους, σε όλους. Ρώτησε ποτέ τον δημόσιο υπάλληλο ή τον συνταξιούχο τις υποχρεώσεις που έχει σε μηνιαία βάση? Και έρχεται παράδειγμα και του κόβει, ξέρω εγώ, 150, 200, 300, 500 ευρώ. Τον ρώτησε τις υποχρεώσεις που έχει. Μία τετραμελής οικογένεια με ενοικιαζόμενο σπίτι, με ρεύμα, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, παιδιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, φοιτητές, παιδιά με φροντιστήρια. Τον ρώτησε και αν αυτό το σπίτι... Είπαμε είναι ενοικιαζόμενο. Αν ένας έχει αγοράσει ένα σπίτι και έχει δάνεια υποχρεώσεις, τον ρώτησε πώς αν του κόψει τα 150, 200, 300 ευρώ θα ανταποκριθεί αυτός αύριο μεθαύριο στην τράπεζα για να μην του κατασχέσει, δηλαδή τα λέω πολύ γρήγορα συνοπτικά, να μην βγει η τράπεζα και του κατασχέσει το σπίτι αύριο μεθαύριο? Τον ρώτησε? Όχι. Το έκανε πράξη όμως. Αυτό το εννοούσε προεκλογικά. Αυτό δεν εγώ το δεν καταδικάζω. Αυτό δεν το εννοούσε γιατί δεν το είπε. Γιατί δεν το είπε. Ναι, αλλά εμείς όμως ως πολίτες, πιστεύοντας, ας πούμε, στο προεκλογικό πρόγραμμα, ψηφίσαμε για πρωθυπουργό έναν άνθρωπο που πιστεύαμε ότι θα μας βγάλει από το αδιέξοδο που βλέπαμε μπροστά για να πάμε καλύτερα. Και όχι μόνο καλύτερα δεν πάμε, αλλά πάμε πολύ χειρότερα. Θα έπρεπε λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου προεκλογικά να πει: λεφτά υπάρχουν και θα προσπαθήσω να τα μαζέψω. Ενώ τώρα, εάν πρέπει να πει κάτι για να ανασκευάσει αυτό που είχε πει προεκλογικά, θα πρέπει να βγει και να πει: κύριε, λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν μπορώ να τα μαζέψω. Και πάλι να πούμε κάτι. Ορίστε. Ο λαός. Παρακαλώ. Οι εκλογές που μας πέρασαν πριν από 2-3 εβδομάδες, και πάλι ο λαός, έχοντας πλέον το γνώθι σε αυτόν, στήριξε. Γιατί βγήκε η Νέα Δημοκρατία και μιλούσε, ας πούμε, κατά του μνημονίου θα ψηφίσουμε σε αυτές τις εκλογές. Και πάλι το Πασόκ πήρε 8 περιφέρειες. Εγώ για δήμαρχο ψήφισα. Δεν πάει ο Σαμαράς ό,τι θέλει. Συμφωνούμε. Εγώ για δήμαρχο ψήφισα. Σε αυτό εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η λεγόμενη καραμέλα τη στήριξη είτε του δημάρχου είτε του περιφερειάρχη από το κόμμα και από το κόμμα και από το κόμμα. Όποιο θέλει, του αρέσει και θέλει να προσφέρει στην τοπική κοινωνία και στον τόπο του, α κατέβει να προσφέρει. Άμα και α σταματήσουμε θέλει, πλέον. Αν θέλει ο κύριο Σαμαράς να ψηφίσει ο κόσμο κατά του μνημονίου, να ζητήσει. Τι, ένα πράγμα από την κυβέρνηση. Εκλογές. Να ζητήσει εκλογές. Ακριβώς. Όχι να βάλει, να μας βάλει στη διαδικασία αντί να ψηφίσουμε για δήμαρχο, να ψηφίσουμε κατά του μνημονίου. Το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εγώ κύριε Λαζάρου, να σας πω κάτι. Στο θέμα ειδικά των τοπικών εκλογών, πρέπει να σταματήσει η οποιαδήποτε εμπλοκή των κομμάτων σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Και είδαμε τα τραγελαφικά που έγιναν και έβγαινε ο καθένας, γιατί την Κυριακή των εκλογών και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και το Λαός και ο Συνασπισμός και ο Α και ο Β και όσοι κατέβαιναν, ας πούμε, όλοι κερδισμένοι βγήκαν. Ναι, εγώ ρωτώ, ένας χαμένος δεν ήτανε? Κανένας δεν έχασε, όντως. Και εγώ ρωτώ, όλοι τους πήραν και το μήνυμα. Και εγώ ρωτώ, ποιο είναι αυτό το μήνυμα, ρε παιδιά, ότι θα έρθουμε μεθαύριο, έτσι, με τα νέα μέτρα του μνημονίου και θα ξανακάνουμε πάλι περικοπές? Αυτό είναι το μήνυμα. Δηλαδή, μισό λεπτό, αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον κοσμάκι, δηλαδή, δεν το σκέφτεται κανένας? Εδώ, κύριε Λαζάρου, υπάρχει οικογένεια τετραμελής με 23χρονο παιδί άρρωστο με προβλήματα σοβαρά, εγκεφαλικά, σοβαρά, και δεν δουλεύει κανένας. Και εγώ ρωτώ,
πού είναι η πολιτεία, πού είναι το κοινωνικό έργο της πολιτείας σε αυτή την οικογένεια να τους πει, παιδιά, τουλάχιστον εγώ θα σας εξασφαλίσω 1 ευρώ την ημέρα τουλάχιστον να τρώτε ψωμί. Πού, με τι, τι άλλο να τους κόψει. Η μεν κόρη, ας πούμε, κάποια στιγμή είχε ανοίξει ένα μαγαζί. Δεν περπάτησε. Χρωστάει πλέον στην εφορία, χρωστάει στο ΙΚΑ. Από πού, αφού δεν έχει δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να συμμαζευτούν. Να σας πω κάτι. Ορίστε. Είναι πολύ εύκολο για τον καθένα. Και ίσως, ας πούμε, οι πολίτες ή οι επιχειρηματίες, κάνω το λάθος. Πολύ εύκολο να δηλώσει μια χρεοκοπία και σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Εγώ ρωτώ όμως το κράτος δικαίου που είναι. Πού είναι να έρθει η πολιτεία επίσημη και να πει, κύριε, ωραία, κάνατε μία επιχείρηση, σας ελέγχω φυσικά, όχι ξέφραγω αμπέλη, σας ελέγχω και βλέπω ότι όντως δεν πήγε καλά. Mm. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο τι θα τον κάνουμε, το βάλουμε φυλακή. Ωραία, και πήγε φυλακή. Θα πάρει το κράτος τα λεφτά του, θα πάρει το ΙΚΑ τα λεφτά του ή θα πάρει η εφορία τα λεφτά του. Αλλά ψηφίστε κατά του μνημονίου στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Δηλαδή, αυτή είναι μια καραμέλα, χωρίς νόημα για μένα. Συγχωρείτε, κύριε Τουλίκα, είσαστε και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Βέβαια. Δηλαδή έπρεπε να ψηφίσουν τον Τουλίκα ή κατά του μνημονίου. Να με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. Το έχω πει πολλές φορές και δεν θα κουράζουμε να το λέω. Γνωρίζω ότι προέρχεστε και από τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Και καλό θα είναι να δώσετε και μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Εγώ πάνω σας πληροφορώ ότι ψήφισα τον ξάδερφό μου. Ούτε κατά του μνημονίου ψήφισα, ούτε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφισα τον ξάδερφό μου τον Λάζαρο στη Βέρεια. Και καλά κάνατε. Ορίστε. Και καλά κάνατε. Και δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω το χατήρι σε κανέναν πολιτικό αρχηγό. Να πάω με τα νερά του στις δημοτικές εκλογές, αν είναι δυνατόν. Εγώ απλά θα έλεγα και κάτι περισσότερο, κύριε Λαζάρου. Έτσι, όπως είπατε, προέρχομαι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, και είναι και τιμή μου που προέρχομαι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά από την άλλη τη μεριά, είπα κάτι και πριν. Πρέπει να σταματήσουν τα κόμματα την όποια εμπλοκή τους μέσα στο θέμα των τοπικών και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Τέλος. Και σε αυτό που είπατε εσείς ότι ξέρετε ψήφισα στον ξάδερφό σας, βεβαίως και καλά κάνατε και θέλω να πιστεύω ότι είναι ικανός για να εκπροσωπήσει τους πολίτες του τόπου του μέσα σε αυτά τα συμβούλια. Έτσι είναι. Έτσι. Γιατί το να ψηφίσω ένα άτομο επειδή μπήκε για υποψήφιος ως μπήκε και να μην έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει, εδώ πιστέψτε μου ας πούμε έχω μια αντίθετη άποψη και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει με ελαφρά την καρδία κάθε φορά να πηγαίνουμε και να ψηφίζουμε, ας πούμε, στις όποιες εκλογές. Γιατί ο κάθε επικεφαλής, μη γελιόμαστε, προσπαθεί να μαζέψει τα σταυρουδάκια από τα μεγάλα σόια. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι είναι. Άρα, δηλαδή, πρέπει να καθίσουμε ως πολίτες. Εγώ το έλεγα και θα συνεχίσω να το λέω. Ας αφιερώσει ο πολίτης, όχι πολύ, γιατί η προεκλογική περίοδος μπορεί να είναι μεγάλη, 2 μήνες, 1 μήνας κλπ. Ας αφιερώσει 3 μέρες μόνο πριν την Κυριακή που θα πάει στην κάλπη να ασχοληθεί με αυτούς τους οποίους θέλει να πάει να ψηφίσει. Γιατί τα περισσότερα, να σας πω κάτι, ψηφοδέλτια πρώτον είναι ασταύρωτα. Δηλαδή τα ρίχνουμε για το συνδυασμό και δεν σταυρώνουμε κανέναν. Τα περισσότερα πηγαίνουν έτσι. Και εγώ ρωτώ, δηλαδή αύριο δεν θέλω να με εκπροσωπήσει κανένας από τους 60 τουλάχιστον που ήμασταν για την περιφέρεια. Για τον νομό Θεσσαλονίκης, έτσι, γιατί για τους άλλους νομούς ήταν λιγότεροι οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Κανένας δεν θέλω. Πρώτον, να σας πω την αλήθεια και θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που πήγε και ψήφισε το ότι αφιέρωσε αυτόν τον χρόνο που αφιέρωσε για να πάει να ψηφίσει. Εγώ στο θέμα της αποχής είμαι αντίθετος. Mm-hmm. Στο θέμα της αποχής είμαι αντίθετος. Δεν πιστεύω ότι είναι μήνυμα του πολίτη.